Η περιφέρεια υλοποιεί το έργο της Δυτικής Ορδέας. Υπάρχουν κάποιες συμπληρωματικές εργασίες που πρέπει να γίνουν με έναν κόπο που δεν είχε προκριθεί, καθώς επίσης και μείωση της διατομής ενός δρόμου που πρόκειται να σφαρτοστρωθεί. Αυτή η μελέτη θα ανατεθεί με προγραμματική από την περιφέρεια στην Άργο. Και τα μέρη που συμμετέχουν είναι τρία και εμείς είμαστε και δήμος στον οποίο γίνεται αυτό το έργο. Ζητάει να εγκρίνουμε και να συμμετέχουμε στην προγραμματική σύμβαση και στην παρακολούθηση της μελέτης προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Περιγράφει κάποια πράγματα της προγραμματικής, η μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί. Με αυτή την προγραμματική ξεκινάει. Δεν ξέρω μέσα αν μας ζήτησα να έχουμε και εκπρόσωπο, αν χρειαστεί να είναι, γιατί συνήθως στις προγραμματικές υπάρχει ένας εκπρόσωπος. Προτείνεται να είναι ο κ. Κορδελιωτή. Εντάξει, να είσαι εσύ, Ιβάλλη, να παρακολουθήσεις και τη μελέτη και βέβαια, αν προκύψει κάτι ως προς τα αντικείμενό της, να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω και μία ακόμη προγραμματική σύμβαση σε αυτό το έργο, που αφορά την επικαιροποίηση των μελετών για το κόμμα. Έχει ανοίξει το μέτρο το οποίο είναι για τα έργα υποδομής και έργων που είναι για μετεγκαταστάσεις. Ήδη κατατέθηκαν κάποια έργα που είναι στο κλήτος και τώρα θέλουμε να καταθέσουμε και εμείς του κομμάτου. Οι μελέτες υλοποιήθηκαν πριν από 10 χρόνια. Έχουν τροποποιηθεί όχι τα άρθρα και οι τιμές, αλλά ακόμη και μόνο οι τιμές, αλλά και ορισμένα άρθρα. Όσοι ψούτου χρειάζεται μία αναθεώρηση του συνόλου των έργων της υποποίησης, έργα τα οποία έρχονται στα 15 εκατομμύρια και ζητώ να κάνουμε μία προγραμματική σύμβαση εμείς οι άνθρωποι του περιφέρειου μας να πληρώσουμε εμείς για την επικαιροποίηση των έργων του κομμάτου. Έχω εδώ την πρότασή τους, η οποία μαζί με το ΦΠΑ ανέρχεται στις 85.000. Τη μελέτη. Η επικαιροποίηση των υπαρχουσών μελετών που ανέρχονται στα 15 εκατομμύρια. Παρότι την ευθύνη και την επίγνωση την έχουν οι τοπικέ υπηρεσίε τη περιφέρεια, θέλω να σα πω ότι μία ολοκλήρωση του έργου δεν έχει να κάνει με τη μία ολοκλήρωση των μελετών. Πήγε αργά το έργο, ενδεχομένω υπήρχαν και προβλήματα στι χρηματοδοτήσει. Όμω το σύνολο του έργου ήταν απόλυτα λειτουργικό εάν ολοκληρώνονταν. Ο κόμβο που πρόκειται να γίνει και αυτέ οι συμπληρωματικέ μελέτε θα κάνουν το έργο ακόμη πιο λειτουργικό, αλλά δεν είναι το καθοριστικό τμήμα εκείνο που θα κάνει το έργο να τελειώσει. Το έργο έχει πλήρη μελέτη εφόλης της ΣΥΡΙΖΑ από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του και βέβαια μπορούσε να υλοποιηθεί. Ξέρετε όμως, δεν ξέρω για αν δεν ξέρετε, το έργο πρόκειται δημοπρατήθηκε χωρίς να ολοκληρωθούν οι απολοκληρώσεις, οι οποίες έγιναν μετά την δημοπρασία με αποτέλεσμα να προκύψει μια μεγάλη καθυστέρηση τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα που παρακολουθούσαμε την προηγούμενη τετραετία. Ξεμπλοκαρίστηκαν στο τέλος της προηγούμενης τετραετίας και τώρα βέβαια έχουν προχωρήσει μεγάλο τμήμα στο θέμα των απολοκληρώσεων. Αυτό είναι ένα πρόσθετο κομμάτι. Που πρόκειται ένα πρόσθετο κομμάτι που αφορά έναν κυκλικό κόμμα και κάποια συμπληρωματικά που όμως σίγουρα αυτά δεν είναι αυτά που καθιστούν το έργο μη δημιουργούν πρόβλημα στο έργο να μην ολοκληρωθεί. Βεβαίως, γιατί το υπόλοιπο τμήμα με τη σηματοδότηση, τη φωταγόρηση μπορεί να δοθεί και είναι και αυτοτελές. Γιατί δεν δίνεται, αφού είναι έτσι. Δεν έχει ολοκληρωθεί η φωταγόρηση, η σήμανση, δεν έχουν ολοκληρωθεί άλλα τμήματα. Αυτό που αφορά τώρα είναι στην Αναράκη. Έχουμε και αρχαιολογικούς λόγους. Δηλαδή, αν πότε θα τελειώσει αυτό το έργο, δηλαδή σε πόσο καιρό θα ολοκληρωθεί η μελέτη, τι πρόβλεψη μπορεί να κάνει κάποιος, τι χρονοδιάγραμμα διάγραμμα υπάρχει. Η κυκλοφορεί και είναι επικίνδυνο, δηλαδή πρέπει να τρέξει, να πιέσει ο Δήμος. Δηλαδή ένα έργο το οποίο κατασκευάστηκε, από ό,τι φαίνεται δεν θα έλεγα με προχειρότητα, θα μπορούσα να πω και με προχειρότητα, βιαστικά στην καλύτερη των περιπτώσεων, με πολλές αδυναμίες, με πολλά κενά που λειτουργεί, που τρέχει παράτυπα, παράνομα, με πολλούς κινδύνους. Έρχεται λοιπόν τώρα η προγραμματική σύμβαση. Γιατί δεν ήταν χθες, προχθές, γιατί πριν 6 μήνες, πριν 7 μήνες, τι έγινε στο μεταξύ διάστημα, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Τώρα τι να σας πω, την ευθύνη της επίπλευσης κοινωνίας. Ναι, αλλά είναι στα όρια του σώματος. Δεν το λέω αντιπολιτευτικά. Θέλω να ασκηθεί η μεγαλύτερη δυνατή πίεση, να υπάρξει απόφαση να τρέξουν ακόμα και με έκτακτες διαδικασίες τα πράγματα πιέζοντας στο απόλυτο βαθμό την περιφέρεια, τον περιφερειακό και τον περιφερειακό συμβούλιο, ούτως ώστε να μην μένει 2-3 χρόνια. Πόσα είναι τώρα εκκρεμές το θέμα αυτό, ανοιχτό, ένας υπαρκτός κίνδυνος, ένα διαρκής κίνδυνος και ένα καλοκαίρι.
Θα τελειώνει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Δεν μπορεί να λέμε κάνουμε μια γραμματική σύμβαση με τετραετή διάρκεια 60.000, 12 το πρώτο χρόνο, 40 το επόμενο, 15 τον τρίτο και μετά από 2-3 πάλι χρόνια θα δούμε πότε αυτό η μελέτη θα κατασκευαστεί, πότε θα γίνει η σύνδεση, θα υπάρξουν προσφορές εκτός χρηματοδότηση, υπάρχει κλπ. Δηλαδή πρέπει να τεθεί άμεσα, να τελειώνει.